Τι γίνεται τώρα με, με την Τρόικα, θα τα βρούμε, λέτε, τι θα γίνει? Η εκτίμησή μου είναι πιέσεις, λέει, και άλλα, βάζουν και άλλα τώρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι παρά το θέατρο που παίζεται των δίθεν κόκκινων γραμμών της κυβέρνησης, μετά και τους εκβιασμούς χθες στο Eurogroup, όπου η κατεύθυνση γνωρίζεται ότι είναι να τα βρουν μέχρι την Κυριακή. Γιατί το λέτε θέατρο, εδώ μας ξαναβρίσανε χθες. Εκβιάσανε, εσείς είπατε ότι μας εκβιάσανε. Έχουν γίνει και άλλες φορές αυτά. Αλλά στο διατάφτα και στο τέλος της ημέρας η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου πάντα, ενώ στην αρχή κάνει κάποιες δίθεν αντιστάσεις, επειδή επί της ουσίας συμφωνεί σε αυτά που ζητάει η Τρόικα, γιατί τα περισσότερα τα έχουν συνυπογράψει στο πρώτο, στο δεύτερο ή στο τρίτο μνημόνιο, η συζήτηση που γίνεται είναι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής. Και οι όποιες κόκκινες γραμμές λένε ότι βάλουν στην αρχή, στην αρχή μετατρέπονται σε κόκκινες μεταξωτές κορδέλες στο τέλος. Λένε ότι πάνε, πάει ο Τόμσεν, πετάγεται στην Πορτογαλία, κλείνει σε 10 μέρες τη διαπραγμάτευση, ενώ εδώ κάνει 120, λέει, και συνεχίζει ακόμα. Συνεχίζει, κοιτάξτε, δείτε, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια μεγάλη πολιτική ιδιοτέλεια της Τρόικας. Αφενός μεν κάνει ένα παιχνίδι και έκανε ένα παιχνίδι και πιθανόν να το συνεχίσει με το πόσα χρήματα χρειάζονται για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, σηκώνοντας τον πύχη, γιατί η επιδίωξή της είναι να αποδείξει ότι η Ελλάδα χρειάζεται νέο δάνειο, και σαφώς το νέο δάνειο να συνοδευτεί με νέο μνημόνιο που δεν θα είναι για 2-3 χρόνια, θα είναι για δεκαετίες. Το ένα είναι αυτό το πολιτικό. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και ιδιοτέλεια οικονομική. Με την έννοια, είναι μέτρα τα οποία προτείνει. Βλέπω τον κύριο Βορύδη, εξανίσταται. Αλλά κύριε Βορύδη, επειδή είστε έγκυρος νομικός και γνωρίζετε καλά και το εργατικό δίκαιο, αυτά τα οποία προτείνει η Τρόικα για τα εργασιακά, ξέρετε. Για το δάνειο, εξανίσταται. Το δάνειο, δεν ξέρεις ποια είναι η λύση την οποία προτείνει η Μέρκελ. 50-50-15. Τι σημαίνει 50-50-15? Να μην σας διακόψω. Ότι θα επιμηκύνουν την αποπληρωμή του δανείου από την Ελλάδα στα 50 χρόνια, ότι θα μειώσουν 0,5, 50 δηλαδή, το επιτόκιο, και το 15 είναι 15 δις για νέα χρηματοδότηση της Τρόικας που θα συνοδευτεί με νέο μνημόνιο, το οποίο σε νέες δυστυχίες θα φέρει τον ελληνικό λαό και σε νέα μέτρα. Η δε επιμήκυνση χρονική της αποπληρωμής του δανείου του χρέους της χώρας, 321 δις, έστω και με μία μικρή μείωση του επιτοκίου, ουσιαστικά συνεχίζει το να κρατάει την Ελλάδα ως απικία χρέους, ακόμα και για τα παιδιά και για τα δυσέγγονά μας, τα οποία θα επιβαρυνθούν. Γιατί γνωρίζετε καλά, κύριε Βορύδη, ή αν δεν γνωρίζετε, να σας το ξαναπώ, ότι χωρίς τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της χώρας, δεν γίνεται να πάμε μπροστά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί η Ελλάδα. Σας είπα το μεγαλύτερο. Κοιτάξτε τώρα, άμα εσείς μετράτε ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους είναι 5%. Εγώ τι να πω. Λοιπόν, λέω, εάν δεν διαγραφεί. Ναι, αφήστε τη, λέω, Σταθάκης, να δούμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ακόμα δεν μας έχει πει τι άποψη έχει η κυβέρνηση. Πόσο πρέπει να διαγραφεί, 5, 15, 50, 75. Συνοηθείτε μεταξύ σας. Να συμφωνήσουμε στο εξής. Για το τι λέει η κυβέρνηση. Μετά θα αξιολογήσετε. Να μιλήσει κανένα άλλο όμω. Δεν μιλάω. Τώρα μιλήσατε. Όχι, λέω για εσά. Για μένα. Λέω λοιπόν, υπάρχει και μια ιδιοτέλεια οικονομική. Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτά που προτείνει στα εργασιακά είναι εξωφρενικά, πέρα από το ότι μας γυρίζει σε εργασιακές σχέσεις γαλέρας. Γιατί το κάνει αυτό? Τι σχέση έχει με το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας ή με το αν θα βρεθούν χρήματα να αποπληρώσει η Ελλάδα αυτό το επαχθές δημόσιο χρέος? Σημαίνει τίποτα γι' αυτό? Όχι, ιδιωτικά συμφέροντα εξυπηρετούνται. Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τις τράπεζες, τις συστημικές, αυτές τις μεγάλες που έχουν απομείνει, οι οποίες θεωρούν ότι λόγω συγχωνεύσεων έχουν παραπάνω προσωπικό από ό,τι χρειάζονται και θέλουν να κάνουν πιο φθηνές και πιο εύκολες τις απολύσεις. Άρα ιδιωτικά συμφέροντα. Και κυρίως και γερμανικών τραπεζών, γιατί υποφθαλμιούν και για την εθνική και για άλλες τράπεζες. Οι μεγάλες γερμανικές τράπεζες. Οι μεγάλες πολυεθνικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και θέλουν να κάνουν ομαδικές απολύσεις αυτή την περίοδο και δεν τους βολεύει ένα ελάχιστο προστατευτικό καθεστώς. Εγώ να σας ρωτήσω, το γάλα γιατί ζητάνε? Το γάλα. Δεν σας έχει προβληματίσει? Το λάδι να το μπερδεύουμε. Γιατί? Εγώ να σας πω για το γάλα. Ναι, αλλά βλέπω το κάνετε και το συζητάτε. Το συζητάτε. Ο Χατζηδάκης λέει να γίνει. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τι είπε? Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καλά είπε. Αλλά ο Χατζηδάκης λέει εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Γιατί το κάνει το γάλα? Παρακαλώ. Για να κλείσουν τους γαλακτοπαραγωγούς της χώρας μας, την πρωτογενή παραγωγή. Για να μπαίνει ολλανδικό γάλα με εισαγωγές. Συμφέροντα θα είναι εξυπηρετήσει η Τρόικα. Είσαι όλα. Κάνει στην ουσία. Εμείς σαν Πασόκ. Ναι, αλλά μια κουβέντα, αλλά έχετε πει 15 κουβέντες. Ότι η λογική του γάλατος που συγκρίνει ότι
το γάλα στη Γερμανία και στην Ισπανία συγκρίνεται με την Ελλάδα, ενώ εκεί έχουν φορολογία 4% και λιγότερο στη Γερμανία. Και εμείς έχουμε 13%, είναι παράλογη λογική. Δεν την ακολουθούμε. Μην τα ισοπεδώνουμε λοιπόν. Κυριακή κοντή γιορτή. Μέχρι Κυριακή είναι τα όρια, θα δείτε. Κάτι τελευταίο και να πούμε. Ότι τελικά η εκτίμησή μου είναι ότι θα αντιπλωθείτε σε όλα. Κάτι τελευταίο και θα πάμε μαζί με τον Παπαδό. Το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη θεωρείτε ότι σα κάνει ζημιά? Όχι, όχι. Πού το τοποθετείτε στο Θεοδωράκη? Καλά, μετριέται. Εγώ λέω ότι μετριέται τώρα. Και εμείς το μετράμε. Μετράτε μόνο εσείς. Τώρα είστε φοβεροί με τις δημοσκοπήσεις. Η απόλυτη επιλογή. Ζήτω, κερδίζουμε. Μετά μας βγάζει κάτι που δεν μας αρέσει. Αφήστε να δούμε. Αποφασίστε τώρα. Εμείς έχουν αξιοπιστία δημοσκοπήσεις ή όχι. Εμείς έχουμε πει ότι οι δημοσκοπήσεις τις κοιτάζουμε. Τις σεβόμαστε, τις χρησιμοποιούμε σε εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία λένε ότι σας φεύγει ο κόσμος και πάει στο ποτάμι. Δεν προσκυνάμε και τις δημοσκοπήσεις. Δεν προσκυνήσετε. Περιμένετε να τελειώσω. Το ποτάμι, από ό,τι φαίνεται, αν είναι έτσι όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, επηρεάζει κατά κύριο λόγο το Πασόκ και τη Δημάρχη, κυρίως το Πασόκ που τα αφανίζει. Και είναι κυβερνητικό σας σύμμαχος και μπορεί αυτό να αφανίσει και την κυβέρνηση. Και να πέσει η κυβέρνησή σας. Ή τις ευρωεκλογές που εμείς έχουμε στόχο να είμαστε πρώτοι και να σας περάσουμε μαζί εσάς, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, θα δημιουργηθεί και μείζον πολιτικό ζήτημα. Κύριε, γιατί θα πούμε ότι δεν έχετε λαϊκή νομιμοποίηση και θα ζητήσουμε εθνικές εκλογές. Για να φύγει η κυβέρνησή σας, η Τρόικα και τα μνημονιά σας. Γιατί μετά θα συγκυβερνήσετε από τον κύριο Βορύδη. Από εκεί και πέρα. Αφήστε με να τελειώσω. Περιμένει ο κύριος Παπαδόπουλος. Σας παρακαλώ. Το ποτάμι μέχρι τώρα. Πριν αλλάξετε θέμα. Δεν με αφήνετε να σας πω. Είπατε ότι αν χάσουν θα ζητήσετε εθνικές εκλογές γιατί δεν έχουν νομιμοποίηση. Ναι, το είπα αυτό. Αλλά αφήστε να πω κάτι για αυτό που με ρωτήσατε. Δεν με άφησε ο κύριος Βορύδης, το κάνει επίτηδες. Μα θα απαντήσετε. Εάν δεν πάτε τόσο καλά. Μάλλον αν πάει κάπως καλά, ας πούμε, θα ζητήσουμε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ψηφίσετε Πρόεδρο Δημοκρατίας για να μην έχουμε εκλογές? Ούτε. Κοιτάξτε. Όχι, γιατί πάει κανάποδα αυτό. Και το πρώτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και οποιονδήποτε βουλευτή να προταθεί, δεν ψηφίζουμε για Πρόεδρο Δημοκρατίας γιατί θέλουμε να ανατρέψουμε. Παρότι στις ευρωεκλογές θέλουμε να ανατρέψουμε την κυβέρνηση αυτή, γιατί μαζί με αυτή θα ανατρέψουμε και την Τρόικα και τα μνημόνια και θα σταματήσουμε την οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Όσο για το ποτάμι και να τελειώσω, κοιτάξτε. Επειδή μέχρι τώρα δεν έχει τοποθετηθεί σε ζητήματα, φαίνεται μια απολυτική συσκευασία. Το ποτάμι θα μετρηθεί αν μιλήσει τις θέσεις του για το μνημόνιο, για το δημόσιο χρέος της χώρας, για το κυπριακό, για το αν χρειάζεται πρόγραμμα ανάπτυξης και ποιο, για τα εργασιακά, για τα κοινωνικά θέματα κλπ. Μέχρι τώρα, επειδή δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτά, φαίνεται ότι είναι θολό. Κατεβάζει και πολλά μπάζα. Δεν φτάνει που είναι θολό, έχει πολύ σημειτέικο πράγμα μέσα. Πολύ από το σημειτικό Πασόκ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα θα σας πω. Ένα θα σας πω και θα τελειώσω. Το Πασόκ, ότι είτε το σύστημα, το πολιτικό και το οικονομικό και κυρίως το μνημονιακό, προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και κυρίως να κάνει κόμματα και καταστάσεις που να είναι ανάχωμα σε ψήφο ριζοσπαστική προς το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Ό,τι και να κάνει και να το ονομάσει. Είτε τα ονομάσει ελιά, αν πάμε στη φυσική. Είτε τα ονομάσει πορτοκαλιά. Είτε τα ονομάσει βερικοκιά και λεμονιά αυτά τα κόμματα. Είτε τα ονομάσει ποτάμι. Είτε βουνό, είτε φαράγγι, είτε λίμνη, είτε ακρογιαλιά, είτε δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, δεν θα μας ανακόψει τίποτα από την προσπάθεια, με τίποτα από την προσπάθεια την οποία κάνουμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι οι ευρωεκλογές είναι εκλογές ζωής ή θανάτου για αυτόν και ότι πρέπει να τις αξιοποιήσει με την ψήφο του και τους αγώνες του, ώστε να έχει σταθερό πολιτικό προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ, να ηττηθεί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές και για θετικές πολιτικές εξελίξεις. Εσείς λέτε ότι είναι ανάγχωμα του συστήματος. Προσπαθεί το σύστημα, μέχρι τώρα δεν τα κατάλαβε, της Δημάρχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι σεβαστή γνώμη σας απολύτως, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Πού τα είδατε τα μπάζα, αφού δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα να πεις ότι πού τα είδατε τα νομίζω, μπάζα. Νομίζω, κοιτάξτε, όπως οι 58 ήταν συγκεκριμένα άτομα και με μια συγκεκριμένη διαδρομή, όπως η 101 του Κουβέλη συγκεκριμένα άτομα. Εδώ δεν έχουμε όμως ανακοίνωση προσώπων. Είχαμε 30 άτομα στην αρχή και η προέλευσή τους κυρίως. Είναι από το σημαντικό. Ενώ η κολυμπήθρα του Σιλοάμ που μαζεύει το Τσοχότσα που λέει κόλλο. Εντάξει, η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, εσείς είστε αγκαλιά με τη Νέα Δημοκρατία τώρα και κυβερνάτε. Και λέτε ότι πολύ μήτερε το σημείο. Λοιπόν, δεν μετά έχει συζήτηση όπως πρέπει. Ναι. Μέσα, όρμα. Δεν λέω το εξής. Εγώ περίμενα να ακούσω. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, λέω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η αντιλαϊκή επίθεση η οποία συνεχίζεται δεν εκπορεύεται σήμερα από το ύψος του χρέους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει όλους όσους μας ακούν. Δηλαδή, δεν καθορίζει το ύψος του χρέους.